Σε ύψη στο αντιτρομοκρατικό συναγερμό τέθηκε για τις γιορτές η Γαλλία με την αστυνομία να προχωρά σε συλλήψεις εκτιμώντας Χριστίνα Ιορδανίδου ότι ετοίμαζαν επίθεση. Από ό,τι φαίνεται, τίμαζαν τρομοκρατικό χτύπημα Ματίνα στην Γαλλία και γι' αυτό η αντιτρομοκρατική υπηρεσία, οι αρχέ τη Γαλλία, συνέλαβαν πέντε άτομα σε διαφορετικέ πόλει τη Γαλλία, στην Ανατολική Γαλλία, ηλικία 20 έω 23 ετών, όλοι άνδρες, όλοι Ισλαμιστέ Ματίνα. Και από ό,τι φαίνεται, είχαν συντονιστεί για να χτυπήσουν αυτέ τι ημέρε των εορτών. Ο Υπουργό Εσωτερικών τη χώρα είχε προαναγγείλει ε, το ψάξιμο σε όλε σε όλους αυτούς τους ε, θύλακες ε, και είχε μιλήσει για επαγρύπνηση που πρέπει να έχουν οι τοπικές αρχές. Είχε πει ότι πρόκειται για μια απειλή υψηλού κινδύνου και να πούμε βεβαίως ότι όλα αυτά συνδέονται και με τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ Χαμάς ε, στην Γάζα. Ε, γι' αυτό υπάρχει και κόκκινος συναγερμός παντού στον κόσμο.